Τώρα, τι έχουμε έχει μέχρι το τέλο Σεπτέμβρη να πληρώσουμε. Εκτό από αυτό το οποίο είδαμε, που πρέπει έτσι να γίνει μέχρι 26 Σεπτέμβρη, μέχρι στιγμή. Γιατί δηλαδή, δεν βαρκάκια. έχει γίνει αντιληπτό ναι, και η ναι, ναι. διχογνωμία ε, τουλάχιστον. Αυτούς, ναι, ναι. Πρέπει να δοθεί μια παράταση για να μην ναι, έχουν τα πρόστιμα να αντιμετωπιστούν οι ιδιοκτήτε. Ε, επιπλέον, έχουμε, οι υπόλοιπε υποχρεώσει είναι η έκτη δόση του ένφια Πληρώνουμε Έλφια από τον Απρίλιο που μα πέρασε μέχρι το Φλεβάρι του 2025 και θα έρθει και ο επόμενο το Μάρτι του 25, γιατί από του χρόνου ένφια θα πληρώνεται σε 12 μηνιαίε δόσει. Ε, και κάλυτα 12 παρά σε 12, 8. Ακριβώ. Έχουμε την τρίτη δόση του φόρου των περισσότερων φυσικών προσώπων και όλων των νομικών προσώπων. Λέω των περισσότερων γιατί υπάρχουν και κάποια φυσικά πρόσωπα, τα μέλη ομορύθμων και εταιρεορύθμων εταιρεών με απλογραφικά βιβλία, που η πρώτη δόση πληρώνεται τώρα το Σεπτέμβρη για το φόρο εισόδηματο. Και έχουμε και το τέλο σκαφών για το φορολογικό του 2023, που η δήλωση γίνεται μέχρι 26 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμή. Και η πρώτη και μοναδική δόση για φέτο θα πληρωθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Με τα, με τα τεκμαρτά, τι γίνεται τώρα. Θα με Τα αλλάξουμε. τεκμαρτά των ελεύθερων επαγγελματιών υπήρξαν κάποιε ελαφρέ διορθώσει. Ελαφρέ, πολύ ελαφρέ. Η λογική παραμένει ίδια. Δηλαδή η αδικία του ότι παίρνουν όλοι μέσα σε ένα κουβά παραμένει ίδια. Τα βλέπουμε και στο επαγγελματίο. Ναι, αλλά είδε την έρευνα που έβγαλε ο Πιτσιλή που λέει πόσα επαγγέλματα ελεύθεροι επαγγελματίε δείχνουν εμφανίζουν. Είναι πολύ, ε... Ε... θέλω να δω το δείγμα ποιε επιχειρήσει συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Συνεργεία, συμπεριλαμβάνοντε... καφέ, τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, αυτά είναι τα επαγγέλματα. Αν συμπεριλαμβάνονται όμω και επιχειρήσει που είναι υπό εκαθάριση. Εσεί φταίτε που δεν επιχειρήματα. Στο Χατζηδάκι, εσεί οι φοροτεχνικοί δίνετε επιχειρήματα. Δεν <laughs> το Χατζηδάκι λέει. Έβαλα τα τεκμαρτά και είπα, ναι. όποιο θέλει μπορεί ναι. να πει να ελεγχθώ. Και, και είπε, Πώς Και είπε, και είπε, και είπε ότι μόνο το 0,06 είπε ναι. Ναι, Α, ναι. Γιατί εσεί που... λοιπόν, όταν έχει το περάσει και σου λέει ένα... να ελεγχθώ, του ένα... λε όχι. Ένα λεπτάκι, μπορώ να πάρω μια πράξη. Ε, βέβαια. <laughs> λοιπόν, από τη στιγμή που βγήκε ο νόμο με τη διαδικασία που προβλέπεται ότι θα πρέπει να πα πίσω σε βάθο πενταετία, να καταγράψει που πήγε διακοπέ, Πόσο ρεύμα χάλασε, πόσο τηλέφωνο πλήρωση κτλ. Ήμουν απόλυτα βεβαίω ότι κανεί δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ε, και θα βγει μετά αυτό το συμπέρασμα ε, ότι. Διότι κάποιοι το πελάζουν και σου λέει. Όλοι φοροδιαφεύγουν. Να ελεγχθώ και του λέει. μη, θα, δεν Άμα πιαφορία, σε έπιασε. Δεν είναι σωστό το συμπέρασμα <laughs> αυτό. <laughs> Στην τσιμπίδα <laughs> τώρα μπαίνουν και τα εμβάσματα από εξωτερικό κτλ. Πάντα ε. υπήρχε μέσα στα στοιχεία των φορολογικών αρχών στη μοριοδότηση προκειμένου να βιώνει εντολέ ελέγχου. Το, οι οι μεταφορέ που υπήρχαν και, από και προ το εξωτερικό. εξωτερικό. Σε αυτό, βέβαια, επειδή ο, να θυμίσουμε ότι ο φορολογικό κάτοικο Ελλάδα οφείλει να δηλώνει στην Ελλάδα το παγκόσμιο εισόδημα και ανάλογα με τη σύμβαση που έχει η Ελλάδα με το ξένο κράτο. Το, ναι, το ερώτημά μπορεί τελειώκη. να φορολογείται ή μπορεί να φορολογείται μόνο στην ξένη χώρα ή μόνο στην Ελλάδα και ότι είναι πάρα πολλέ περιπτώσει. Μην τι αναλύουμε και κουράζουμε τον κόσμο, ε, θα πρέπει Άστη. αντίστοιχα να δηλωθεί στη δήλωσή του. Α, από αυτό υπάρχουν και παγκόσμιε πληροφορίε πλέον που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών, ούτω ώστε να προκύπτει ποιο έχει εισοδήματα στο εξωτερικό, ποιο έχει θέσει και ούτω καθεξή. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.